Με τίτλο Ιωάννινα Νιού Έρα και στόχο να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για το πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιαννητών, πραγματοποιούνται από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή συναυλίες και εκδηλώσεις σε Πέραμα, Μόλο και νησί. Στην πρώτη συνέντευξη της νέας Δημοτικής Αρχής στο πνευματικό κέντρο για τις εκδηλώσεις που ακολουθούν, ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, που κατήχε τη θέση του Προέδρου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Επιδημαρχίας Φίλιου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ παρουσίασε, άτυπα καθώς δεν έχει ακόμη οριστεί, την Ελένη Ακονίδου που θα διαδεχθεί τον Κώστα Γκόγκο στη θέση του Προέδρου. Με τη σειρά της, η κυρία Κονίδου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την τιμή και την εμπιστοσύνη που επέδειξε προς το πρόσωπό της και τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να φανεί αντάξια. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και συγκινημένος που βρίσκομαι ξανά εδώ στο γραφείο του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου, όπου έμεινα αρκετά χρόνια. Και οφείλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, τον κύριο Γκόγκο, που μας παραχώρησε το γραφείο του για αυτή την συνέντευξη τύπου, με την οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε τον πρώτο κύκλο των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου για τη νέα περίοδο, με ένα τριήμερο μουσικό φεστιβάλ με τον ενδεικτικό τίτλο Ιωάννινα Νιού Έρα, την πρωτοβουλία και την οργάνωση του οποίου είχε ο Γιώργος Γάκης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα για τον Γιώργο, ο οποίος είναι ένας και θα παραμείνει ένας πολύτιμος συνεργάτης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου για τα επόμενα χρόνια και με τον οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε σημαντικές διοργανώσεις, όπως άλλωστε γινόταν και στο παρελθόν, με αποκορύφωμα το φεστιβάλ που ετοιμάζουμε για το επόμενο καλοκαίρι, την ευθύνη του οποίου θα έχει ο ίδιος. Να παρουσιάσω άτυπα προφανώς την νέα πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, την κυρία Κονίδου που βρίσκεται δίπλα μου. Το όνομά της έχει ακουστεί άτυπα. Οφείλω με αυτή την πρώτη συνέντευξη τύπου να το επισημοποιήσω, να την παρακαλέσω να πει δύο λόγια και στη συνέχεια ο κύριος Γάκης θα κάνει την αναλυτική περιγραφή αυτών των εκδηλώσεων με τις οποίες σηματοδοτούμε μια νέα περίοδο στις δραστηριότητες του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας. Θα ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου, από καρδιά, στο Δήμαρχο, τον κύριο Ελισάφ, για την τιμή, τη μεγάλη τιμή και την, που δείχνει, τη μεγάλη τιμή προς το πρόσωπό μου και την εμπιστοσύνη που δείχνει προς το πρόσωπό μου να αναλάβω ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς αυτής της επιχείρησης του Πνευματικού Κέντρου. Ελπίζω να φανώ αντάξια των προσδοκιών του και των δημοτών και του ιδίου προσωπικά. Για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ο ίδιος υπήρξε εδώ ένας πολύ πετυχημένος πρόεδρος, που το έργο του είναι γνωστό σε όλους τους δημότες. Οπότε η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη για να ανταποκριθώ επάξια. Ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, το περιβάλλον, όλες οι δράσεις της επιχείρησης αυτής είναι πολύ σημαντικές και προσδιορίζουν την πόλη μας και το μέλλον. Εμπνευστής της τριήμερης γιορτής που θα ξεδιπλωθεί στις όχθες της Λίμνης είναι ο Γιώργος Γάκης, ο οποίος, παρουσία και του Δημοτικού Συμβούλου Νίκου Σιωρόκα, έκανε την παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος, σημειώνοντας πως όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Για τις εκδηλώσεις λοιπόν, με τις οποίες δείχνουμε τις διαθέσεις μας για το τι μέλη γενέστε, για να ξαναφέρουμε πολύ ωραία πράγματα στα Γιάννενα και να τα μεγαλώσουμε αυτή τη φορά. Λοιπόν, το εορταστικό φεστιβάλ νέας εποχής, το New Era Festival, με συμμετοχές παιδιών από τα Γιάννενα, καλλιτεχνών από τα Γιάννενα, αφιλοκερδώς. Γιατί όλοι στηρίζουν αυτό που κάνουμε και αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από το Πέραμα, ένα φεστιβάλ το οποίο είχε ξεκινήσει και από πέρυσι και το κρατάμε και φέτος, το Πέραμα Rocks, με 4 συγκροτήματα ιδιαίτερα ταλαντούχους γιαννιώτες, παιδιά από τα Γιάννενα, οι Daffodils με την Αγνή Δασκάλου, οι Felony Case με τη Φωτεινή Ποτσίκα, οι Firebirds με το βαρύ δυναμικό των νέων μουσικών της πόλης, Φέδωνας, Αχιλλέας, Τάσος, και δεν μπορώ να σου αναφέρω κιόλας, όπως και οι Blues Makers λοιπόν στο τέλος, που ουσιαστικά
δύο παιδιά από το Πέραμα, ο Γιάννης Ευγερινός και ο Θόδωρος ο Τσιρώνης, που τους βοηθάνε μέλη των Troublemakers, λοιπόν, για να γίνει αυτό. Το Σάββατο κάνουμε κάτι το οποίο συνέβαινε στα Γιάννενα με λίγο διαφορετικό τρόπο, φερμένο από την Ιταλία, η Βαρκαρόλα, λοιπόν, όπου η μουσική ήταν μπροστά σε ένα καράβι, ακολουθούσαν οι βάρκες μαζί με κόσμο πάνω, λοιπόν, και αυτό εμείς το προσαρμόζουμε στα σημερινά δεδομένα και κάνουμε αντί για Βαρκαρόλα μια ροκαρόλα. Αυτά τα ξέρει φυσικά ο κύριος Σορόκας πολύ περισσότερο, που συμμετείχε κιόλας. Στο πιο μεγάλο καράβι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη λίμνη, θα έχω την μεγάλη χαρά και τιμή με το συγκρότημά μου τους Troublemakers να παίξουμε εν πλώ. Και έρχονται από τη Θεσσαλονίκη και αυτές αφιλοκερδώς η Φορτίσιμο, ένα κουαρτέτο εγχόρδων, οι οποίες παίζουν σε όλο τον κόσμο. Και είναι ιδιαίτερα χαρά για μας να συμμετέχουν, που θα παίξουμε κλασικό ροκ, λοιπόν, εν πλώ. Θα υπάρχει κόσμος και στο μεγάλο καράβι και σε τέσσερα καράβια που θα ακολουθούν. Συνολικά γύρω στα 250 άτομα, κύριε Σορόκα. Εν πλώ. Για τους υπόλοιπους φυσικά φίλους θα είναι στο μόλο μπροστά και στην πλατεία Μαβίλη, όπου το καράβι θα κάνει στάση γύρω στα 15 λεπτά για να μπορέσει και ο κόσμος να δει ουσιαστικά σταθερά αυτή τη συναυλία. Και την Κυριακή, Party Island, σαν το Party Animal δηλαδή ένα πράγμα, στο νησί, που από τις 7.30 περίπου θα υποδέχονται στον κόσμο παιδιά, νέοι μουσικοί του Κώστα του Δημητρίου, ένα εκπληκτικό jazz συγκρότημα με καθηγητές μουσικής του Third Floor Quartet θα είναι μπροστά στο σπίτι του Ελιπασά. Στην πλατεία του νησιού θα υπάρχει έκθεση με έργα φωτογραφίες του Εμίλιου του Νέου, και από τις 9 θα ξεκινήσω έτσι να παίξω με τους Troublemakers rock and roll για να μπούμε σε εορταστικό κλίμα, και η βραδιά θα κορυφωθεί με τον εκπληκτικό Γιάννη Σταύρου και το οικογενειακό του συγκρότημα. Είναι φοβερό αυτό. Για την Κυριακή, το Σωματείο Λεμβούχων Νήσου προσφέρει στους επισκέπτες μειωμένο εισιτήριο από τις 6 το απόγευμα και μετά με 1 ευρώ αναδιαδρομή. Τα τελευταία δρομολόγια από το νησί θα γίνουν μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την ομαλή επιστροφή των επισκεπτών. Όλες οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 8.30 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.